σκηνικό ντροπής και απίστευτη δυσοδεία στην καρδιά του παραλιακού μετόπου στο Ηράκλειο. Αυτή είναι η εικόνα στην πλατεία των 18 Άγγλων, με τα λίμματα να είναι διάχυτα επί ώρες στο δρόμο και τους τουρίστες να κάνουν ακροβατικά για να τα αποφύγουν, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την παραλιακή του Ηρακλείου ή προς τον Κούλε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, η κατάσταση είναι χάλια. Πιο χάλια δεν γίνεται. Και έρχονται και το βλέπουν και φεύγουν. Σήμερα έχουν έρθει 5 με 6 αυτοκίνητα και το αποφρακτικό. Είδε τα νερά που έβγαιναν και κάτω και το κοιτάζανε λίγη ώρα και σηκώνονται πάλι και φεύγουν. Κατά τα άλλα όμως οι λογαριασμοί των δημότων είναι πολύ βουσκωμένοι. Σαφώς είναι δύσκολες οι συνθήκες, διότι οι πελάτες, η μυρωδιά είναι αφόρητη, οπότε δεν πλησιάζουν από ό,τι καταλαβαίνετε. Σηκώνονται όπως περνάνε τα αυτοκίνητα σταγονίτσες και μου έχουν έρθει μια-δυο στο πρόσωπο. Εγώ τώρα πρέπει να πάω πάλι στο σκάφο, στο σπίτι μου να πληθώ από την κορφή μέχρι τα νύχια, διότι όπως αντιλαμβάνεστε αυτά είναι πηγή μόλυνσης, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα σύμφωνα με περίοικους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περίοδου. Σήμερα λόγω της αποπνικτικής μυρωδιάς η ηχθιαγορά έμεινε κλειστή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα των ψαράδων. Κλείσαμε την ηχθιαγορά διότι είναι υγειονομική βόμβα αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο οι ψαράδες που παθαίνουν εδώ ζημιά, αλλά παθαίνουν και τα μαγαζιά, οι ταβέρνες. Εδώ έχουμε πέσει στο μαγαζί 50% κάτω, 60%. Δεν μπορεί ο άλλος να κάθεται εκεί πέρα να τρώει και να ακούει τη βρώμα τη δυσοσμία αυτή που γίνεται. Πήγαμε σήμερα 10 καΐκια στη δουλειά, κανείς δεν έβγαλε ψάρια να πουλήσει. Πού να πουλήσει ψάρια εδώ με αυτό το χάλι? Το χειμώνα χειρότερα. Έρχονται οι πελάτες με το που μπαρκάρουν φεύγουν. Δεν μπορούν ούτε να κατεβούν από τη μυρωδιά. Και μόνο που το Ηράκλειο και το Ενετικό Λιμάνι έχει τόσο τουρισμό, αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για λόγους ηθικής και αξίας. Το πρόβλημα πάντως, σύμφωνα με πολίτες, δεν είναι κάτι νέο, καθώς φαίνεται να έχει εμφανιστεί και το χειμώνα, χωρίς όμως να ληφθεί κάποια μέρημνα και να δοθεί οριστική λύση. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για εικόνες ντροπή, ζητώντας να δοθεί λύση στο πρόβλημα χθες. Και το χειμώνα φράζουν τα φρεάτια και γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το καλοκαίρι μου μυρίζει πάρα πολύ. Ο Δήμος ας πάρει τα μέτρα του να κάνει ένα έργο σε αυτό. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Αυτό είναι χρόνια αυτή η κατάσταση. Δεν είναι τώρα. Τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί, έχουν έρθει, τα βλέπουν, ναι, θα μεριμνήσουμε, φεύγουνε, το ξεχνάμε. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ αποδίδει το πρόβλημα στα καταστήματα της περιοχής. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δημιουργείται λόγω της συγκέντρωσης μέσα στον αγωγό μεγάλων ποσοτήτων λίπους από τα καταστήματα, το οποίο στερεοποιείται στα τυχώματά του προκαλώντας υπερχείληση. Επισημαίνεται ότι τα λίπη αυτά κανονικά θα έπρεπε να συλλέγονται από κάθε επιχείρηση μέσω των κατάλληλων λιποσυλλεκτών που τοποθετούνται για αυτόν τον σκοπό στις Λάντζες. Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, τονίζει η περιφέρεια, με φόντο την πλατεία 18 Άγγλων που πλημμύρισε απολύματα. Έχουμε ακροή ακατέργαστων λιμάτων σε δημόσιο χώρο, εννοείται ότι είναι θέμα δημόσιας υγείας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η υπερχείληση των δικτύων έχει επιβάρυνση πολύ μεγάλη και για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Τελικά αποφρακτικό έφτασε στο σημείο για να καθαρίσει το οδικό δίκτυο και την πλατεία 18 Άγγλων, ενώ κατά πληροφορίες φέρεται να δόθηκε προσωρινή λύση στο πρόβλημα.